Ανάγκη από παρακολούθηση και φροντίδα σχολικού νοσηλευτή έχουν δύο παιδάκια από σχολεία της Εύβοιας. Το πρώτο περιστατικό αφορά μαθητή δημοτικού σχολείου της Ιστιαίας, ο οποίος πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Πριν κάποιες μέρες επικοινώνησαν οι γονείς μαζί μου και με ενημέρωσαν για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι δύο μαθητές δημοτικού, ένα στη Βόρεια Εύβοια στο Δημοτικό Σχολείο Ιστιαίας, το οποίο παιδάκι πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη ίνσουλιν εξαρτώμενο τύπου 1. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να ρυθμίσει το ζάχαρό του, θα πρέπει πριν τα γεύματά του και μετά να γίνονται μετρήσεις στις τιμές του ζαχάρου, για να μην πάθει κάποια υπογλυκαιμία ή κάποια υπεργλυκαιμία. Είχε πάει στην αρχή ο σχολικός νοσηλευτής, όμως μέσα σε περίπου χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων ο σχολικός νοσηλευτής έφυγε από τη συγκεκριμένη θέση και έκανε βελτίωση στη θέση του, σύμφωνα με την μαρτυρία της μητέρας. Από τότε δεν έχει πάει, οπότε οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο για να μπορέσουν να κάνουν τις μετρήσεις των παιδιών τους, του παιδιού τους, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Και αυτό βέβαια προκαλεί προβλήματα τόσο στην οικογένεια, στη λειτουργία, τόσο το ότι δεν μπορεί η μητέρα να δουλέψει από ό,τι συγκεκριμένο, όσο επιπλέον και το παιδάκι δεν αισθάνεται στο σχολείο του αυτόνομα και ανεξάρτητο όταν η μητέρα του πηγαίνει συνέχεια. Και ο σκοπός είναι να νιώθει και αυτό ότι είναι αυτονομημένο. Το δεύτερο παιδί είναι από το Δημοτικό Σχολείο Βαθαίως και νοσεί από κυστική ίνωση. Η Κατερίνα Καζάνη παραθέτει το πρόβλημα στον Υπουργό Παιδείας και ζητά μόνιμες λύσεις. Παράλληλα, υπάρχει ένα άλλο παιδάκι στο Βαθύ Αυλίδας, όπου πάλι με ενημέρωσε η μητέρα του για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι ένα παιδάκι με κυστική ίνωση. Είναι πάλι στο δημοτικό σχολείο, φοιτεί στο δημοτικό σχολείο, όπου εκεί πέρα δεν έχει πάει καθόλου σχολικός νοσηλευτής. Και για τα πραγματικά το κράτος να σκύψει έτσι το κεφάλι του, να προβληματιστεί και να δώσει λύσεις σε αυτό. Ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτά θα πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα, όπως επίσης και μια πιο μόνιμη λύση. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να υπάρχουν οι σχολικοί νοσηλευτές μόνιμα στα σχολεία και μόνιμα στα συγκεκριμένα σχολεία που υπάρχουν παιδιά με πρόβλημα και να μην μπαίνουμε κάθε χρόνο σε μια διαδικασία αναζήτησης σχολικών νοσηλευτών και να μένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς νοσηλευτές ή και χωρίς καθόλου νοσηλευτές σε κάποια σχολεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα από τη στιγμή που. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι με τη νέα χρονιά θα έχω κάποια απάντηση από το Υπουργείο.